Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά στον κήπο μας. Είναι Κυριακή 19 του Μαΐου και βγήκαμε να κλαδέψουμε τις ντομάτες. Ο Χρήστος έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε πάμε να δούμε πώς το κάνει. Αυτές οι ντοματιές δεν είναι ανερχόμενες, είναι οι κοντές που λέμε. Υπάρχει ένας κεντρικός βλαστός που θα φανεί καθαρά αφού ξεκινήσουμε το κλάδεμα. Τον κεντρικό βλαστό δεν τον πειράζουμε ποτέ. Οτιδήποτε γύρω από αυτό στους 10 με 15 πόντους από το έδαφος, εγώ τα αφαιρώ πρώτα απ' όλα για να γλιτώσει υγρασίες που με τη σειρά τους φέρνουν ασθένειες που είναι ικανές να ξεπαστρέψουν ολόκληρο το φυτό. Και δεύτερον, για να είναι καθαρό το φυτό, να μπορεί να μαζέψει αύριο μεθαύριο εύκολα. Τα χοντρά κουλονάρια, όπως αυτό εδώ πέρα που θα κόψουμε τώρα, θα τα κόβουμε πάντα με ένα αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι ή ψαλίδι, που να κόβει καλά, καθαρά, για να μην κάνουμε τραυματισμού στο δέντρο χωρίς λόγο. Έφυγε λοιπόν. Ήταν ένα καλό δείγμα γιατί έχουμε αρκετά να κόψουμε. Ήταν ένα χοντρό βλαστάρι, δεν κόβεται με το χέρι. Κάτι μικρότερα κόβονται με το χέρι πολύ εύκολα. Επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε αυτό που θα πούμε αργότερα λέμαργα ξανά. Οτιδήποτε βγαίνει ανάμεσα σε ένα βραχίωνα, σε ένα κλαδί δηλαδή, και τον κεντρικό κορμό, μέσα στη μασχάλη, αυτό είναι το λέμαργο. Αυτό δεν θα βγάλει καρπό, δεν θα βγάλει τίποτα, και παρά μόνο θα μας στερήσει ενέργεια. Αυτό ούτως ή άλλως θα φύγει, γιατί είναι χαμηλά, είμαστε στους 10 πόντους ακόμα. Τώρα που είναι μικρά ουσιαστικά, απλά καθαρίζουμε συνεχώς το δέντρο μέχρι ένα σημείο. Το σημαντικό στο κλάδεμα, ειδικά στα κυπευτικά, είναι να το κάνεις συχνά, γιατί βγαίνουν και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν και δεν σε λυπούνται ποτέ. Να τους ο κεντρικός βλαστός, τώρα φαίνεται πολύ καθαρά. Το βλέπουμε, συνεχίζει μέχρι πάνω. 9. Γύρω γύρω καθαρίζουμε. Κάποιοι επιθυμούν να μην τις κόβουν πολύ κοντά. Εγώ τις κόβω πολύ κοντά γιατί δεν θέλω να μπερδεύεται μετά, αφού και να κάνουμε και κάθε μάζαμα. Είναι ωραίο εδώ το δέντρο. Θέλει να το πέρα και ένα βλαστάρι ανάμεσα στο μασχάλι. Πάντα θα βγαίνουν αυτά. Πάντα θα έχει μυρίσει πάρα πολύ ωραία. Η ντοπάτα είναι ένα από τα αγαπημένα μου δέντρα, μόνο και μόνο για αυτό, γιατί καθώς δουλεύεις γύρω της. Ρε φίλε, φοβερό η μυρωδιά. Τα πάντα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, δεν θέλαμε να ακούσουμε πολλά αυτερών. Αν εδώ πέρα τα χαμηλά ξεχάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε και το λαστιχάκι λίγο πιο πάνω για να σφαιρώνει. Τελειώσαμε αυτή τη μάτια μας. Και τώρα έχει κάνει, αυτή ήταν η πρώτη, αυτή ήταν η δεύτερη και έχει όλα αυτά φύγει μπροστά. Ανάκρι, ανάκρι. Α, αυτά όλα. Τα πίσω είναι αναρεχόμενα, είναι διαφορετικά. Θες να τα δούμε τώρα? Και σήμερα έχει βγάλει ήλιο, ρε φίλε. Αυτά εδώ είναι τα αναρριχόμενα. Ήρθαμε να σας δείξουμε και εδώ πώς γίνεται. Για, λέγε. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι τραβάω, γιατί με τον ήλιο δεν βλέπω. Έλα, ναι. Όπως και στα άλλα, ο κεντρικός βλαστός, τον βλέπουμε, ανεβαίνει μέχρι τέρμα πάνω. Αυτό εδώ είναι πιο ευδιάκριτα, γιατί εκείνο μένει κοντό και τα πάντα γίνονται πιο πυκνά. Βλέπετε, εδώ πέρα ήδη έχει ξανακλαδευτεί, το ξανακλαδεύουμε, φεύγουν. Τα χαμηλά είπαμε δεν τα κρατάμε για κανένα λόγο, ειδικά στα αναρριχόμενα. Αυτό θα σηκωθεί περίπου στο 1,80 θέλω να τα σηκώσω. Ου, πιο ψηλό από μένα. Αυτό ήταν ανάμεσα στη μασχάλη, το είδαμε, τα λέμακα που λένε. Κάτσε να έρθω πιο κοντά, έχεις να βγάλεις κάτι άλλο. Αυτό εδώ το κλαδί θα φύγει γιατί είναι χαμηλά για μένα. Εγώ θέλω μέχρι εδώ περίπου. Να μην έχει τίποτα. Να μην έχει τίποτα. Okay. Ούτως ή άλλως οι καρποί θα ξεκινήσουν από λίγο πιο ψηλά. Είναι ήδη, έχει καρπούς. Εντάξει. Κοίτα πόσο ωραίο τώρα. Ο κεντρικός κορμός είναι καθαρός. Ωραία, πω πω, τι ωραία μυρωδιά. Και εδώ βλέπουμε αυτό, το έχουμε αφήσει. Περίμενε. Αυτό εδώ πέρα το βλαστάρι, ναι. Το έχουμε αφήσει. Αυτό είναι το λέμαργο, το έχουμε αφήσει πολύ καιρό και πρέπει να φύγει. Okay. Κοίτα πόσο ωραία φεύγει. Ναι. Εύκολα. Πλά το τραβάς απαλά. Να και αυτό εδώ είναι βλαστάρι. Μπράβο. Τα λέμαργα. Τα λέμαργα δεν τα αφήνουμε, δεν μας βγάλουν τίποτα. Έτσι, ναι. Γιατί μόνο τα χέρια σου πιάνω τώρα. Να, αυτό εδώ πέρα πάλι. Το τραβάς απαλά. Ωραία. Και δεν σε φοβάμαι, σε μαθαίνει για να τα αναλάβεις εσύ. Που θα βγαίνω εγώ μόνη μου, νομίζεις. Που να δεις εδώ,
να πετύχει και κανένα εντομάκι. Έχω είναι πετύχει, καθαρή, γι' αυτό τα αποφεύγω. Είναι καθαρή και ωραία. Είναι να, σίγουρα. Και αυτό εδώ και θα αφαιρέσω. Αυτό, όχι τίποτα, αυτό και κοιτάζω. Αυτό εδώ θα αφαιρέσω και θα ήθελα να αφαιρέσω και αυτό εδώ. Αφαιρεσέ το, αφού αυτά είναι από πιο πάνω κλαδί, ναι, εδώ. Έχεις δίκιο. Έλα. Μαθαίνεις καλύτερα και από δάσκαλο. Έλα, δάσκαλε, για κόψε να τα βλέπω. Αν τα βλέπω, δεν ξέρω, με τυφλώνει ο ήλιος εδώ. Ωραιότατα. Φύγει αυτό εδώ. Αλήθεια τώρα. Τι να κάνω. Από πού να, από εκεί. Δεν έχω και καλό εργαλείο, κατάλαβες. Ωραία. Και αργότερα αυτά τα περίμενε. Δύο. Περίμενε. Αυτό, ναι, και αυτό. Ναι. Και αυτά τα δύο μπροστά που έρχονται. Αυτά είναι άνθη. Ένα, δύο, τρία άνθη. Λογικά θα έπρεπε να βγάλει άλλες τρεις ντομάτες ή θα βγάλει άλλες τρεις ντομάτες. Α, οκ. Okay. Είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία. Ωραία. Σιγά σιγά εδώ θα έχουμε σύρμα σε κάθε 10 πόντους περίπου ή κάθε 5 πόντους. Α, θα το πας. Και η ντοματιά θα στηρίζεται πάνω στο σύρμα. Ναι. Και επίσης από το πάνω μέρος θα υπάρχει ένα κορδόνι που θα στηρίζει όλο το φυτό κάθετα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν κλαδεύονται οι ντοματιές. Ο Χρήστος τώρα θα συνεχίσει όλα τα υπόλοιπα. Είδατε πόσο πολλά είναι. Σήμερα έχει λιακάδα. Θέλω να σας πω, έχει ένα έτσι δροσερό αεράκι, θα το έλεγα, αλλά ο ήλιος ζεματάει. Εγώ πάω μέσα να συνεχίσω γιατί έχω το φαγητό στη φωτιά. Ένα λεπτό, γιατί αυτό μπορεί να θέλω να το δω. Περιμένετε. Νομίζω ότι έχουμε τα πρώτα αποκαλυπτήρια από το καλαμπόκι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν το γνωρίζω το καλαμπόκι. Για να το ανοίξουμε. Ω, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, 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 καλαμπόκι πρέπει να είναι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο σε φυτά δεν έχω ξαναδεί εδώ στο κήπο. Μακάρι, μακάρι. Να σηκώνεται. Α, για δες, έχουμε κι άλλα. Πού άλλο έχεις βάλει? Όλο, εδώ πέρα είναι καλαμπόκια μέσα. Ναι, αν έχουν βγει κι άλλα, λέω. Ναι, αλλά είναι καλαμπόκι. Αυτό είναι. Το λέω εγώ. Και θα το πούνε και στα βίντεο. Όποιος το δει, πείτε ότι είναι καλαμπόκι και ας είναι και οτιδήποτε άλλο. Δεν πειράζει, θα το ανακαλύψουμε μετά. Έχει κι άλλα. Μην βλέπω. Μη βλέπεις. Να, εκεί, 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 εκεί. Να, εκεί. Αν είναι ίδιο, τότε είμαστε καλά. Μάλλον είναι καλαμπόκια. Άνοιξε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, παιδιά, έχουμε καλαμπόκια. Εμφανίστηκαν τα καλαμπόκια. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να ξυλώσω όλη τη ζελατίνα. Α, έχει κι άλλο εδώ. Ωραία. Αυτά είναι τα καλαμπόκια. Μισό. Εμφανίστηκαν και τα πρώτα καλαμπόκια, λοιπόν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Χρήστος και να κλαδέψει και να ανοίξει τα καλαμπόκια, αλλά τώρα επειδή είδαμε τα καλαμπόκια, θα πάμε να δούμε μη τυχόν και έχουν βγει και οι πρώτοι ηλίανθοι. Πάμε. Και θα μπω μετά στο φαγητό. Ελπίζω να μην κάει και. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτά τα δύο είναι που είχαμε βάλει τους ηλίανθους. Και ο Χρήστος λέει ότι κάτι βλέπει να έχει φυτρώσει. Για να δούμε. Για άνοιξε. Τώρα πού? Είναι ηλίανθοι, αγριόχορτα. Αγριόχορτα. Αυτό είναι αγριόχορτο. Είμαστε 100% σίγουροι. Έτσι είμαι. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Το ξέρω. Τα ίδια είναι και εδώ, αλλά νομίζω αυτά είναι που βγαίνουν σε όλο το χωράφι. Ναι, βλέπεις. Έχεις δίκιο, αυτά δεν είναι ηλίανθοι. Κάτσε να δω γιατί είναι από εδώ μεριά. Δεν βλέπω κάτι. Α, εδώ, όχι. Εκεί δεν έχω βάλει, νομίζω. Α, όχι. Αυτό ίδιο με το αγριόχορτο το άλλο. Άμα είναι αγριόχορτο, η ηλίανθη δεν το έχει. Λοιπόν, οι ηλίανθοι δεν βγήκαν. Είναι αυτά τα αγριόχορτα που βγάζει ο κήπος. Κάτσε να μην σε πατήσω. Πάω να δω το φαγητό. Μπορεί και να έχει καεί τόση ώρα που μιλάμε εδώ πέρα έξω. Ελπίζω πως όχι. Έχω βάλει και ένα πλυντήριο για κάτσε να δω πόση ώρα θέλει. Τώρα που πλησιάζουμε, σας έχω δείξει που βάζω το πλυντήριο. Θέλει. Α, δύο λεπτά. Ωραία. Πάω να δω το πλυντήριο. Πάω να δω το φαγητό και έρχομαι να τα βγάλω και να βάλω ένα επόμενο, γιατί αυτές τις μέρες δεν έχω κάνει τίποτα, παιδιά. Το σώσαμε και το φαγητό μας. Έχω κάνει ριζάκι με διάφορα λαχανικά και εννοείται ότι αν δεν κυτρινίσει το ρύζι από κουρκουμά, εγώ δεν το τρώω, έτσι. Οπότε εδώ κίτρινο ριζάκι με κουρκουμά, διάφορα λαχανικάκια και έβαλα και στο air fryer τα μπιφτέκια, τα γύρισα, τα άφησα 15 λεπτά τη μία μεριά, τα γύρισα και τώρα τα ψήνω και από την άλλη στους 200.
και πάμε έξω να δούμε τι κάνει ο Χρήστος. Άπλωσα το πρώτο πλυντήριο, έχω βάλει το δεύτερο, έβαλα και καπέλο αυτή τη φορά γιατί ο ήλιος ζεματάει, μαμούνια. Και πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Χρήστος. Ακόμα στην πρώτη σειρά είναι. Για να δω. Εδώ. Α, έκανες τα αναρριχόμενα. Έκανα την τελευταία σειρά. Ωραία. Έκανε τα τελευταία και ξαναξεκίνησε από τα πρώτα, οπότε του έχουν μείνει όλα εδώ τα ενδιάμεσα. Α, ένα λεπτό να γυρίσω κάμερα. Λοιπόν, είδε εδώ πέρα, έβγαλε το νάιλον από τις καλαμποκές, αλλά δεν βλέπω να έχουν βγει άλλες πέρα από αυτές τις δύο. Α, όχι, βλέπω κάτι πιο μέσα. Για να δούμε, λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Θα τα πάρει ο αέρας. Δεύτερη εδώ. Εδώ πέρα δεν βλέπω. Έχει εδώ μία και άλλη μία, εδώ άλλη μία. Εντάξει, δεν έχουν πάει πολύ καλά νομίζω. Α, όχι, όλα αυτά καλαμπόκια είναι. Εδώ. Τέλος πάντων, θα δείξει. Τελικά, α, ένα λεπτό να σας πάω και από την άλλη. Ο Χρήστος εκεί συνεχίζει. Εδώ ντομάτες, έχει κάνει αυτή τη τελευταία σειρά, λέει. Και εδώ πέρα που ήταν τα ηλιανθή, από ό,τι βλέπω έβγαλε τα νάιλον από πάνω. Γιατί πριν που τα πιάσα ήταν πάρα πολύ ζεστό το χώμα κάτω, σαν να είχε σκάσει. Να, δεν έχει βγει τίποτα. Εδώ. Εκτός και αν αυτό εδώ το κιτρινάκι, γιατί δεν το έχω ξαναδεί, τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Α, έχει πολλά τέτοια, οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι αυτό. Εδώ. Ναι, δεν έχει βγει άλλη κάτι εδώ πέρα. Έτσι μη πατά από πάνω του. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ συνεχίζει για να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η μυρωδιά εδώ στις ντομάτες. Τι ωραία μορφά που μυρίζουν, δεν μπορώ. Α, αλλάξαμε και εργαλείο βλέπω. Γιατί δεν μας έκανε το ψαλίδι. Δεν έκανε το ψαλίδι, δεν με βόλευε. Και επίσης θέλω να κόψω και κάποια κλαδιά τα οποία κουμπάνε κάτω. Και εδώ τι κάνεις, δεν είσαι αυτό. Δεν σε πρόλαβα. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Ου, μεγάλο αυτό. Λοιπόν, έτσι να βλέπουμε τι γίνεται. Βγάζει τα κάτω-κάτω, τα ξύλωσε. Αχ, τι μυρωδιά. Περίμενε. Αχ, δεν το πιάσα καλά. Δεν βλέπω ρε παιδιά με τον ήλιο, δεν βλέπω τι τραβάω, συγγνώμη. Αυτό το είδα μάλλον. Περίμενε. Ωραία. Ό,τι κουμπάει κάτω, ναι, το θέρω. Και αφήνουμε το κορμό στην ουσία, τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κλαδευτούν όλες οι ντοματιές. Λέω να σας κλείσω για να τον βοηθήσω. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας και για σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο κλαδεύουμε τις ντοματιές. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και καμπανάκι. Να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Και μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.